Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Πατήσατε το κουμπί από τον Άτλα και φαίνεται ότι θα αλλάξει η ζωή των συνταξιούχων. Δύο λόγια για αυτή τη μέρα. Πραγματικά είναι μια ιστορική μέρα, αλλά δεν θα αλλάξει η ζωή των συνταξιούχων, των εργαζομένων. Διότι όσοι είναι συνταξιούχοι απολαμβάνουν τη σύνταξή τους, πέρασαν φυσικά από τη μεγάλη ταλαιπωρία το να περιμένουν 2, 3, καμιά φορά και περισσότερα χρόνια για να πάρουν αυτό το οποίο δικαιούνται. Και για μένα ήταν ένα προσωπικό στοίχημα από το 2013, το είχα ξεκινήσει, διεκόπη κυβέρνηση το 2015, σταμάτησε αυτή η προσπάθεια και από την ώρα που ανέλαβα ξανά υπουργός, έβαλα ως στόχο να λύσουμε αυτό το γόρδιο δεσμό, τη μεγάλη παθογένεια δεκαετιών για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας. Σήμερα λοιπόν πετύχαμε αυτό το οποίο πολλοί θεωρούσαν ακατόρθωτο, πολλοί το έλεγαν αδύνατον και πολλοί αμφισβητούσαν αν μπορούσε να γίνει ποτέ και όμως έγινε. Δύο μεγάλες κατηγορίες, το 40% των νέων συντάξεων που αιτούνται να πάρουν τη σύνταξή τους, αιτίας θανάτου η μία και οι αγρότες η δεύτερη, ξεκίνησαν από σήμερα, πατήσαμε το κουμπί με τον Πρωθυπουργό και το διοικητή του ΙΕΦΚΑ και πραγματικά ξεκίνησε η ροή αυτής της ασύλληπτου επιτεύγματος που δίνει πλέον τη συντάξη αυτόματα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Δηλαδή ο ετών θα υποβάλει την αίτησή του και θα του έρχεται η απονομή της σύνταξης σε δευτερόλεπτα στο κομπιούτερ του διαμέσου email από το φορέα του ΙΕΦΚΑ. Αυτό έγινε σήμερα, απονείμαμε 3.099 συντάξεις που είχαν συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια του πιλωτικού προγράμματος και μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο λέει ότι μέχρι τέλος του 2020 θα βάλουμε και τις περιπτώσεις των αναπηρικών συντάξεων και μέχρι τέλος του 2021 όλες άλλες κατηγορίες συνταξιούχων θα φτάσουμε να δίνουμε το 80-85% των νέων συντάξεων πλέον ψηφιακά. Είναι μια ιστορική μέρα για τη χώρα, για τους εργαζόμενους, τους ασφαλισμένους, μια καλή μέρα θα έλεγα. Σχετικά και με το πώς θα αλλάξουμε το ασφαλιστικό σύστημα, η ασφαλιστική αγορά περιμένει αρκετά από εσάς. Αυτά θα είναι το επόμενο μεγάλο νέο που θα ακούσουμε. Κοιτάξτε, εμείς ήδη δρομολογούμε εξελίξεις, οτιδήποτε στρεβλό το διορθώνουμε. Φέραμε ένα ασφαλιστικό νόμο, την ασφαλιστική μεταρρύθμιση 4670 του 2020. Τη φέραμε συνοδευόμενη από αναλογιστική μελέτη για πρώτη φορά στην ιστορία την πολιτική και την ασφαλιστική της χώρας. Ποτέ δεν έγινε στο παρελθόν. Η συνεννόηση έγινε με το Aging Working Group, τους θεσμούς. Δείχνει ότι έχουμε βιωσιμότητα στο ασφαλιστικό μέχρι το 2070. Είναι διασφαλισμένες συντάξεις. Δεν υπάρχουν πλέον αμφισβητήσεις συνταγματικές. Έχουμε ένα σύστημα ασφαλιστικό το οποίο όλοι το θεωρούν βέβαιο και σταθερό. Αποκαθιστούμε συνταγματικές αντισταγματικότητες που κληρονομήσαμε. Γι' αυτό δώσαμε και τις επικουρικές. Θα δώσουμε και τη νέα κύρια σύνταξη καθώς μετατρέψαμε σε ανταποδοτικό το σύστημα. Κυρίες και κύριοι, μετά τα 30 χρόνια θα έχουμε αυξήσεις στους συνταξιούχους και στους παλιούς. Έτσι λοιπόν αυτό θα υλοποιηθεί μέσα σε χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο. Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου του 2020 θα ανταποκριθούμε σε αυτά τα αιτήματα και συνεχώς διορθώνουμε και βελτιώνουμε ό,τι δούμε μπροστά μας ότι χρειάζεται.